Την επέκταση του μεταφορικού ισοδυνάμου και στην Κρήτη αποφάσισε το Υπουργείο Ναυτιλίας με το μέτρο να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου και να αφορά όλους τους επιχειρηματίες που μεταφέρουν αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα προς τα λιμάνια της χώρας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί στην ουσία μία ανάσα για τον πρωτογενή τομέα, καθώς πλέον η πολιτεία αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς. Πλέον επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κατά το δεύτερο εξάμεινο του έτους θα μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην πλατφόρμα που αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο και μέσα από την προσκόμιση του κοστολογίου θα επιστρέφεται το κόστος μεταφοράς. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική όθηση για την Κρήτη, για τις επιχειρήσεις της Κρήτης, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να μην έχουν το ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις επιχειρήσεις της υπόλοιπης χερσαίας Ελλάδας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια θετική εξαγγελία της κυβέρνησης, σε ένα θετικό μέτρο, απέτηση και ανάγκη της κοινωνίας της Κρήτης. Σε πρώτη φάση, όπως είπε και ο Υπουργός, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις εξαγωγικές. Πιστεύω ότι κινείται σε μια θετική κατεύθυνση όλη αυτή η εξέλιξη. Η σημαντική αυτή εξέλιξη αφορά κυρίως εξαγωγικές επιχειρήσεις και προϊόντα που παράγονται στην Κρήτη και διακινούνται σε διάφορες περιοχές με τον ετήσιο τζίρο να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Οριστικοποίηση του ύψους της δαπάνης θα υπάρξει το επόμενο διάστημα με τα επιμελητήρια του νησιού να καλούνται πλέον να συλλέξουν στοιχεία με τις επιχειρήσεις που θα υποφεληθούν του μέτρου και θα συμπεριληφθούν στο μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι μια εξέλιξη που την περιμένουν οι τοπικές κοινωνίες της Κρήτης. Είναι μια εξέλιξη που μπορούμε να πούμε ότι δίνει μια διαφορετική οντότητα στους πολίτες της Κρήτης και σίγουρα το επικροτούμε με αμέριστη συμπαράσταση. Αρχίζει με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σχέση με τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός ενημέρωσε σήμερα τους βουλευτές του νησιού για την πρόθεση της κυβέρνησης να επεκτείνει και στην Κρήτη το μέτρο του μεταφορικού ισοδυνάμου, το οποίο για χρόνια αποτελούσε εξαγγελία που δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα παρά τις σχετικές δεσμεύσεις. Βασίζεται η επιδότηση ουσιαστικά των αγροτικών, κτηνοτροφικών και λοιπών προϊόντων που παράγονται στην Κρήτη προς τα χερσαία λιμάνια, έτσι ώστε να αντισταθμιστεί κατά ένα μέρος το κόστος που επιφέρει η απόσταση. Αυτή η κυβέρνηση, θέλοντας να στηρίξει ακριβώς την αναπτυξιακή προσπάθεια και δει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προχωρά σε αυτό το μέτρο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και μια πάρα πολύ καλή αρχή. Θα ευνοήσει ιδιαίτερα τα πρόημα και πευτικά και στο νομολαστήριο και ιδιαίτερα την Ιερά Πέτρα, αλλά και τα ζωικά προϊόντα όπως είναι τα κτηνοτροφικά.